ασπίδα προστασίας με βάση την υψηλή τεχνολογία και τα δίκτυα 5G υψώνουν ο Δήμος Ρεθύμνου και η WIND που θέτουν σε εφαρμογή το σύστημα αισθητήρων, το οποίο θα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία και διάσωση των φοινίκων. Η έξυπνη λειτουργία εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τη WIND. Η τεχνολογία αιχμής, τα νέα δίκτυα όπως το 5G προσφέρουν λύσεις και μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία της βιοπικιλότητας και του περιβάλλοντος. Ένα τέτοιο έργο εφαρμόζει η WIND για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνης για την προστασία των φοινικόδεντρων. Οι φοινίκες αποτελούν σύμβολο της πόλης του Ρεθύμνου με μεγάλη αισθητική αξία, φυσικό σκηνικό ιδιαίτερου κάλους και πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Όμως η πολύτιμη αυτή κληρονομιά κινδυνεύει από το κόκκινο σκαθάρι. Οι φοινίκες είναι πολύ σημαντικοί για το Δήμο Ρεθύμνης, είναι η ταυτότητά μας. Χρόνια τώρα προσπαθούμε να τους σώσουμε από το σοφονικό σκαθάρι. Σήμερα έρχεται η WIND με μια νέα τεχνολογία, με αισθητήρες οι οποίοι θα τοποθετηθούν πάνω στους φοινίκες για να μπορέσουμε να ελέγχουμε την εξέλιξη και την διάβρωσή τους από το σκαθάρι. Μέχρι χθες η κατάσταση αντιμετωπιζόταν με ψεκασμούς σε όλα τα φοινικόδεντρα, καθώς δεν υπήρχε τρόπος διαχωρισμού. Μια μέθοδος όμως που δεν είναι φιλική προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η κίνηση αυτή δείχνει πως η σωστή και έγκαιρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μπορεί να βοηθήσει στην σωτηρία του φοιτικού βασιλείου, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στη δημιουργία ενός καθαρότερου περιβάλλοντος. Πλέον όμως, μέσω της προηγμένης τεχνολογίας και των δικτύων νέας γενιάς 5G της WIND, γίνεται έγκαιρα η ανίχνευση και η πρόληψη. Εξειδικευμένοι αισθητήρες που τοποθετήθηκαν πάνω στους φοίνικες μέσω ειδικής mobile εφαρμογής ενημερώνουν έγκαιρα τους χρήστες για οπόνους για πιθανές προσβολές, έτσι ώστε να επεμβαίνουν μόνο στο φοίνικα που έχει προσβληθεί, θεραπεύοντάς τον χωρίς να ψεκάζουν τους υγιείς φοίνικες. Μέσα από αυτό το έργο συμβάλλουμε στην προστασία των φοινικόδεντρων και μακροπρόθεσμα στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην προστασία του περιβάλλοντος.